δείτε στο δελτίο ειδήσεων του Κος TV. Ομιλία με τη Μαρία Κομνηνάκα, βουλευτή του ΚΚΕ, στο 46ο φεστιβάλ ΚΝΕ στο Πάρκο Ξενία το Σάββατο. Το παλιότερο ποδήλατο που υπάρχει στο νησί είναι ένα ιταλικό στρατιωτικό ιδιοκτησίας του στράτου Σερνικού στο Πλατάνι. Με συγκίνηση και κατάνοιξη εψάλλει ο πανηγυρικός Εσπερινός στον παραμένοντα πληγωμένο από το σεισμό, γιορτάζοντα ιστορικό ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής. Ο Αντώνης Αυρίθης, μαθητής και δημιουργός της σελίδας Βίο Πικελόιτα Δισκό, μιλάει στο Κος TV. Άνοιξαν οι μηχανές στα τουριστικά ημερόπλια με εκδρομές στα γύρω νησιά. Δημιουργική απασχόληση, εντυπωσιακές κούκλες από εφημερίδες με την Εμμανουέλα και από Κάκη στο Χάνι. Αφιέρωμα στον παγκόσμιο πρωταθλητή Κωνσταντίνο Χατζημανουήλ προβλήθηκε μέσω της ενημερωτικής εκπομπής της ΕΡΤ μαζί το Σαββατοκύριακο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε γενικό λεπτομερή έλεγχο του συστήματος φωτεινών σηματοδοτών στον κυκλοφοριακό κόμβο Νυμφαίας και Εθνικής Αντιστάσεως στην είσοδο της πόλης προχωράει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου της ΚΟ μετά τις διακοπές λειτουργίας που εμφανίζει το σύστημα. Το σύνολο των ηλεκτρονικών πλακετών καθώς και το σασί του ελεγκτή του συστήματος έχουν σταλεί για έλεγχο στα εργαστήρια της προμηθεύτρης εταιρείας προκειμένου να βρεθεί λύση σε ένα χρονίζον πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην περιοχή. Μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου των ηλεκτρονικών συστημάτων δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες. Ως εκ τούτου καλούνται να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί για την ασφάλειά τους και την ασφαλή κίνηση οι διερχόμενοι στην περιοχή υπακούοντας στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Τα Δωδεκάνησα θα επισκεφθεί για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επισκεφθεί την 5η-6η Αυγούστου τη Χάλκη για να παραστεί στο μνημόσυνο του αείμνηστου καθηγητή Δημήτρη Κρεμαστινού, αλλά και για τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας της Χάλκης, ενώ αμέσως μετά θα μεταβεί στη Σίμη. Την Κάλυμνο επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Τουρισμού και βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Στην τριήμερη επίσκεψή του στην Κάλυμνο, ο Υφυπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για τον καταδυτικό τουρισμό, που ανοίγει το δρόμο για την αδειοδότηση του καταδυτικού πάρκου και την ανάπτυξη μιας μορφής τουρισμού που μπορεί να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα για την Κάλυμνο. Αναφέρθηκε παράλληλα στην ανάπτυξη του αναρριχητικού τουρισμού, χαρακτηρίζοντας την Κάλυμνο πυλώνα ανάπτυξης αυτού του είδους τουρισμού, επισημένοντας ότι το Φεστιβάλ Αναρριχητικού Τουρισμού πλέον υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και θα έχει την ανάλογη προβολή. Η Κάλυμνος μπορεί να κάνει στροφή στην ποιότητα, να αναπτύξει νέες μορφές τουρισμού που προσελκύουν επισκέπτες υψηλού εισοδήματος, όπως ο αναρριχητικός, ο καταδυτικός και ο θαλάσσιος τουρισμός, τόνισε ο Υφυπουργός Τουρισμού Μάνος Κόνσολας. Πλούσιο ήταν και φέτος το πρόγραμμα στις φεστιβαλικές εκδηλώσεις του 46ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Ξενία από την οργάνωση Βάσης ΚΝΕ ΚΟ με σύνθημα «Σοσιαλισμός για να μπορούμε να ανασάνουμε για να νικήσει η ζωή». Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλάμβανε συναυλία έντεχνης και ροκ μουσικής με τις Πόπη Ξυλουρά και Μαρία Μιχαλάκα, πολιτική ομιλία με την Μαρία Κομνηνάκη, βουλευτή του ΚΚΕ, και αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από τον Λευτέρη Σαρούκου, καθώς επίσης και θεματικές εκδηλώσεις. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ έχει γίνει θεσμός, ένα σημείο συνάντησης για την νεολαία, για όλους εκείνους που νιώθουν ότι δεν μπορούν να ανασάνουν, ότι τα όνειρα και οι ανάγκες μας δεν μπορούν να χωρέσουν στην σημερινή βάρβαρη κοινωνία. Με το σύνθημα που έχουμε επιλέξει φέτος, «Σοσιαλισμός για να μπορούμε να ανασάνουμε, για να νικήσει η ζωή», θέλουμε να δυναμώσουμε την αντεπίθεση της νεολαίας. Γιατί το πραγματικά νέο, το πραγματικά καινοτόμο σήμερα είναι να παλεύεις για την ανατροπή του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος που γεννά μόνο φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά. Παρόλο που το φεστιβάλ μας φέτος πραγματοποιείται σε ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της πανδημίας, είμαστε και πάλι εδώ. Άλλωστε, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας βγήκε μπροστά, ώστε να μην μείνει κανένας μόνος, την ώρα που η αστική τάξη και οι κυβερνήσεις της θυσιάζουν την υγεία μας, ανθρώπινες ζωές, για να σωθούν τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλίων. Γνωρίζουμε και εδώ στο νησί μας πολύ καλά ότι στο όνομα της κερδοφορίας των μεγαλοξενοδόχων, του τουριστικού κεφαλαίου, η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάνει τα υγειονομικά πρωτόκολλα λάστιχο, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του λαού μας. Ξέρουμε ότι για να χτιστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια το λεγόμενο θαύμα του τουρισμού, για να βγάζει μία χούφτα δισεκατομμύρια, οι εργαζόμενοι μάτωσαν εξαντλητικά ωράρια, ρεπό ούτε για δείγμα, εργατικά ατυχήματα και ασθένειες.
Σήμερα μας καλούν να πληρώσουμε για άλλη μια φορά εμείς τα σπασμένα, πετώντας όλα τα βάρη της κρίσης στις πλάτες μας. Όμως πληρώσαμε αρκετά. Δεν θα πληρώσουμε ξανά. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ δεν μείναμε σιωπηλοί. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, στα σούπερ μάρκετ, στον επισητισμό, όλοι αυτοί που αναγκάστηκαν να δουλεύουν με τηλεεργασία, δηλαδή να βάλουν το αφεντικό μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, με μπροστάριδες τους κομμουνιστές, έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν μάχη για να αποκαλυφθεί ο πραγματικός ένοχος για τα βάρη και τις δυσκολίες που περνάει σήμερα ο λαός και η νεολαία. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το ταξίδι του 46ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ξεκινάει φέτος από το Αιγαίο, από την πανέμορφη Κό. 46 χρόνια τώρα, το φεστιβάλ έχει απλώσει τις ρίζες του σε κάθε πόλη και νησί της Ελλάδος, έχει κατοχυρωθεί ως το μεγαλύτερο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός της χώρας. Το φεστιβάλ μας φέτος, ταξιδεύοντας στις περιοχές όλης της χώρας με κορύφωση το τριήμερο των εκδηλώσεων της Αθήνας στις 17, 18 και 19 Σεπτέμβρη, θα είναι λίγο διαφορετικό, προσαρμοσμένο στις συνθήκες, κρατώντας όμως ατόφιο, άθικτο το περιεχόμενό του. Η σημερινή μας εκδήλωση γίνεται σε μια περίοδο που οι εξελίξεις στην περιοχή πραγματικά μυρίζουν παρούτι. Τα πρόσφατα επεισόδια έντασης της προκλητικότητας από την τουρκική αστική τάξη δημιουργούν δικαιολογημένα ανησυχία και στους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ κάνουν μεγάλο πολιτικό άνοιγμα στο λαό, τον καλούν να δει τη μεγάλη εικόνα των εξελίξεων, να διαμορφώσει κριτήριο για τη στάση που πρέπει να κρατήσει με αποκλειστικό γνώμονα το δικό του συμφέρον, τη θέλησή του να ζήσει μια όμορφη και ειρηνική ζωή. Η πραγματική γνώση των εξελίξεων, το δυνάμωμα της πάλης ενάντια σε ένα σύστημα που γεννά κρίσεις, πολέμους και προσφυγιά, είναι όρος για να αντιμετωπίζεται τόσο ο φόβος, όσο και ο εφησυχασμός που καλλιεργείται από την επικίνδυνη και αδιέξοδη αστική πολιτική. Το ΚΚΕ, όπως έκανε και κάνει πάντα, λέει την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Πρωταγωνιστεί στον αγώνα κατά των υπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων και καλεί τον λαό να υπαγρυπνεί και να δυναμώνει τον αγώνα του για να μην υπάρξει καμία αλλαγή συνόρων, για την απεμπλοκή της χώρας από τα επικίνδυνα σχέδια στην περιοχή και την επιστροφή από όλες τις υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό, για τον απεγκλωβισμό της Ελλάδας από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κλείσιμο της βάσης της Σούδας και των άλλων αμερικανονατοϊκών βάσεων, για την ακύρωση της απαράδεκτης συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που μετατρέπει τα νησιά μας στις φυλακές προσφύγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον άμεσο απεγκλωβισμό όλων των προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά και τη μετάβασή τους στις χώρες προορισμού τους. Μπαίνουμε μπροστά για μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας, για μαζικές προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, για αποκλειστικό δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας με έμφαση στην πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το σύνθημα του 46ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, «Σοσιαλισμός για να μπορούμε να ανασάνουμε, για να νικήσει η ζωή», δίνει το σάλπισμα για τη δική μας αντεπίθεση. Οι νέοι και οι νέες μπορούν να έχουν μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με βάση το αντικείμενο που έχουν σπουδάσει, να έχουν ελεύθερο χρόνο και τη δυνατότητα να τον αξιοποιήσουν δημιουργικά με πρόσβαση σε σύγχρονες αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές. Μπορούν να έχουν σχολεία και πανεπιστήμια με σύγχρονες εγκαταστάσεις που θα παρέχουν ολοκληρωμένη μόρφωση, να έχουν την έρευνα και την επιστήμη στην υπηρεσία του λαού. Η σκοπή μας είναι πραγματικά μεγάλη. Συναντιούνται με τα όνειρα της νεολαίας για μια καλύτερη ζωή. Συναντιούνται στην πάλη για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση. Για την κοινωνία που η νεολαία, οι εργαζόμενοι, οι αυτοαποσχολούμενοι μπορούν βαθιά να ανασάνουν, το σοσιαλισμό. Σε αυτή την υπόθεση θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Είμαστε βέβαιοι ότι οι μέρες που λαχταρούμε μπορούν και θα έρθουν. Θα φροντίσουμε κι εμείς με όλες μας τις δυνάμεις γι' αυτό. Να σε μισήσω είναι αργά, αέρας με δροσόλογα. Με κυνηγούν οι μέλισσες.
εσύ που δεν με θέλησες. Τεινάζω το βασιλικό να σταματήσω το κακό. Συχάνε δε συμμάχησες, μα πάλι εσύ με ράγησες. Μακρινή μητέρα, Ρόδο μου, Ρόδο, αμαραντό. Με αφορμή την ανακοίνωση της ΔΕΙΑΚ για την αντικατάσταση όλων των υδρομέτρων της πόλης της ΚΟ με νέα ηλεκτρονικά υδρόμετρα που καταγράφουν άμεσα τις καταναλώσεις με νερού με απόλυτη ακρίβεια, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Δύναμη Αλλαγής ΚΟΣ 2024 Μινάς Κιάρης σε δηλώσεις του επισημαίνει πως η Δημοτική Αρχή απέφυγε να πει ποιοι ενέταξαν σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα το συγκεκριμένο έργο, αφού πρόκειται για ένα έργο της Δημοτικής Αρχής Κηρίτσι ενταγμένο σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα Φιλόδημος 2018 και περιλαμβάνει επίσης στην αντικατάσταση 11.500 υδρομέτρων σε όλη την πόλη της ΚΟ. Ο κύριος Κιάρης τονίζει πως η Δημοτική Αρχή δυσκολεύεται να ομολογήσει ότι είναι ένα έργο της Δημοτικής Αρχής Γιώργου Κηρίτσι, ενώ ένα χρόνο μετά ήδη δεν έχουν να παρουσιάσουν ούτε ένα δικό τους έργο. Το παλαιότερο ποδήλατο που υπάρχει στο νησί είναι ένα ιταλικό στρατιωτικό Bianchi ιδιοκτησίας του στράτου Σερνικού και βρίσκεται στο κατάστημα ποδηλάτων του στο Πλατάνι. Τα ποδήλατα αυτά τα χρησιμοποιούσαν οι αγγελιοφόροι στον πόλεμο. Σύμφωνα με τις καταγραφές του ιστορικού Κώστα Κογιόπουλου, οι Ιταλοί ήταν από τους πρώτους που κατάλαβαν τις δυνατότητες αυτού του μέσου και στο στρατιωτικό τομέα. Τα λάστιχα ήταν μασίφ καουτσούκ, γι' αυτό και η ακαμψία των τροχών αντισταθμίστηκε από δύο αμορτισέρ για απορρόφηση των κραδασμών. Ο κύριος Σερνικός έχει εκθέσει στο συγκεκριμένο μοντέλο στο κατάστημά του ατόφιο, χωρίς να πραγματοποιήσει κάποια τεχνική αποκατάσταση, ενώ μας ανακοίνωσε πως τα μελλοντικά σχέδια του ιδίου αλλά και άλλων ανθρώπων που αγαπούν το ποδήλατο είναι μια έκθεση με παλιά ποδήλατα που έχουν τη δική τους ιστορία. Η αλήθεια να λέγεται είναι ένα ποδήλατο πάρα πολύ παλιό. Χρονολογείται αυτά άρχισαν να βγαίνουν το 1915. Αυτό μετά από την παρότριση του κυρίου Κογιόπουλου είδαμε ότι είναι το 1923. Είναι ένα ποδήλατο αγγελιοφόρων του στρατού. Έπαιρνε όπλο πάνω, έχει αμορτισέρ προς τα πίσω, τα λάστιχα δεν τρυπάγανε και αυτοί που τα καβαλούσαν πρέπει να ήταν πολύ γερά παλικάρια. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό το ποδήλατο ήταν πολύ εξειδικευμένο σε ό,τι αφορά τη χρήση του. Ήταν εξειδικευμένο, μασίφ σίδερο και για τη χρήση του ήταν αγγελιοφόρων του στρατού. Και για την εποχή εκείνη που έχει αμορτισέρ μπροστά, αμορτισέρ πίσω, ήταν πάρα πολύ προηγουμένο. Τα αμορτισέρ, δηλαδή αυτά ουσιαστικά εξυπηρετούσαν. Εξυπηρετούσαν τους κραδασμούς. Τότε δεν υπήρχαν δρόμοι, ήταν μέσα στο χώμα, μέσα όλα αυτά και τραβούσαν τους κραδασμούς για να μπορούν να μεταφέρουν. Όπως και τα λάστιχα, επειδή ήταν μασίφ, δεν είχαν αέρα μέσα, έπρεπε να κάνουν κάτι για να μην σπάνε τα σώματα των αναβατών. Βλέπουμε ότι πραγματικά φαίνεται και η παλαιότητά του. Αυτό πώς βρέθηκε στην δική σου την κατοχή? Πριν 30 χρόνια το βρήκα χωμένο σε ένα χωράφι. Έτυχε να το βρω. Όταν προς έκπληξή μου είδα το χερούλι το ξύλινο του τιμονιού, όταν προχώρησε λίγο παρακάτω και είδα ότι ήταν ολόκληρο το ποδήλατο, ήταν κάτι φανταστικό για μένα. Αυτό είναι μια πολύ γνωστή εταιρεία ποδήλατων. Ναι, ναι, είναι της Bianchi, ιταλικό ποδήλατο, το οποίο και αυτό μετά από καθοδήγηση του κυρίου Κογιόπουλου ξύσαμε λίγο το τιμόνι και είδαμε τη μάρκα του πάνω που αναγράφεται. Τα ποδήλατα υπήρχαν σε όλη την Ελλάδα και κάνανε αυτή την συγκεκριμένη δουλειά? Δεν θα το έλεγα. Υπήρχαν στην Ιταλία τότε και τα δίναν στο στρατό. Ήταν μέρος του στρατού. Άρα δηλαδή από την Ιταλία ερχόντουσαν κατευθείαν εδώ στην Ελλάδα για να εξυπηρετήσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες. Βέβαια, τις ανάγκες του στρατού. Σε αυτόν τον τύπο υπήρχε και σπαστό, ακριβώς το ίδιο σπαστό που δίπλωνε και το παίρνανε οι ελεξιπτωτιστές μαζί τους. Κάνανε δηλαδή και τότε. Τη ρήψη και το ανοίγανε για να μπορούν να κάνουν αυτά που κάνανε. Πόσο σημαντικό είναι γενικότερα για σένα να έχεις, γιατί ξέρουμε την αγάπη σου για τα ποδήλατα, να είσαι και συλλέκτης ουσιαστικά τέτοιων αντικειμένων? Εντάξει, αυτό για μένα είναι κάτι το ιδιαίτερο. Πρώτον, γιατί παρόλο που ήταν χωμένο, είναι αυθεντικό, δεν έχει σκουριά πάνω του.
είναι massive σίδερο, δουλεύουν τα μορτσέρ προς τα πίσω. Τα λάστιχα, βέβαια, το καουτσούκ αυτό έχει φύγει από πάνω, αλλά εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Η σέλα, η δερμάτινη που είναι ιδιαίτερη και από τότε να φανταστείτε μέχρι τώρα, βλέπουμε ότι αντέχει στον χρόνο. Εντάξει, είναι κάτι που στην Ελλάδα υπάρχουν δύο, επειδή έχω δει εγώ φτιαγμένο το ίδιο, το έχουν, δηλαδή έχουν, το έχουν επεξεργαστεί, εμένα δεν μ' άρεσε. Το έχουν κάνει να γυαλίζει. Αυτό το ποδήλατο είναι όπως είναι, χωρίς να έχει σκουριά πάνω. Αυτό βλέπουμε ότι δεν έχει παρέμβει καθόλου. Τίποτα, δεν έχω κάνει τίποτα. Μόνο το έχω καθαρίσει με λίγο λάδι. Και το χρώμα του ήταν έτσι μαύρο ή απλά από το χρόνο έγινε έτσι. Από το χρόνο έγινε έτσι. Θα ήθελες έτσι, θα σκεφτόσουν ποτέ να το φτιάξεις ή σου αρέσει περισσότερο έτσι αυτό το παλαιό? Δεν θέλω να το φτιάξω. Έχω πάρα πολλά ποδήλατα. Αν αξιωθώ κάποια στιγμή μαζί με τον γιατρό που είναι κοντά μου και εκείνος έχει πάρα πολλά ποδήλατα, να κάνουμε μια έκθεση για τα παλιά. Παλιά, ξέραμε ότι έχεις κάνει και τις βέσεις. Τώρα προκαλώ, ξέρω, γιατί θα με ακούσει, τον προκαλώ πάρα πολύ. Εκείνος πάντα ήθελε, απλώς εγώ δεν έχω το χρόνο. Και πολύ σημαντικό. Δηλαδή, υπάρχουν γενικότερα άνθρωποι εδώ στο νησί μας που είναι συλλέκτες ποδηλάτων και ποδήλατα τα οποία έχουν μια ιστορία. Έχει αρκετούς που είναι συλλέκτες. Πιστεύω, περιμένουν το έναυσμα από κάποιον για να μπορέσουν να τα φέρουν στα ιδιαίτερα κομμάτια. Έχει πράγματα που η ιστορία τους θα αναδείξει πάρα πολύ το νησί. Και ιδιαίτερα στον χώρο του ποδηλάτου. Που δεν έχουμε κάνει τίποτα το ιδιαίτερο. Θεωρείς ότι θα μπορούσε να γίνει έτσι μια τέτοια έκθεση και να έχει αρκετούς συμμετέχοντες που έχουν αυτή την αγάπη και το μεράκι όπως έχεις εσύ και ο κύριος Κογιόπουλος? Ναι, το θεωρώ ότι μπορεί να γίνει. Κοντά είμαστε. Είναι επομένως ένας στόχος, ναι, που... Ναι, είναι ένας στόχος και δικός μου. Ετήσιο απολογιστικό συνέδριο πραγματοποιεί η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Βορείου Συγκροτήματος Δεκανήσου σήμερα στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων με θέματα στην ημερήσια διάταξη τον διοικητικό απολογισμό, οικονομικό απολογισμό, προϋπολογισμό και πρόγραμμα δράσης. Στο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του Συλλόγου του, το Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, αναδείχθηκε μετά την ψηφοφορία που έγινε ο πρόεδρος των φαρμακοποιών του νομού μας, ο Νίκος Φουτούλης, ο οποίος εκλέχθηκε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου των Φαρμακοποιών, καταφέροντας μάλιστα να έρθει πρώτος σε σταυρούς προτίμησης με την παράταξη ΑΕΣΠ. Με συγκίνηση και κατάνοιξη, εψάλλει ο πανηγυρικός εισπαινός των παραμένοντα πληγωμένων από το σεισμό, εορτάζουν το ιστορικό ναό της Αγίας Παρασκευής στην πόλη της ΚΟ. Στον εισπαινό χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ΚΟΟΥ και Νησίρου κύριος Ναθαναήλ, πλαισιωμένος από όλους τους ιερείς της πόλης της ΚΟ. Ενώ αναφέρθηκε στις εργασίες για τους πληγέντες ναούς, τονίζοντας πως βρίσκονται σε καλό δρόμο για να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες. Είναι γεγονός πως αυτός ο σεισμός μας έδωσε πολύ θλίψη. Αλλά ο χριστιανός δεν θα πρέπει να μένει στη θλίψη, αλλά θα πρέπει να αναζωογονεί την ελπίδα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ή για ποιους λόγους ο Θεός επιτρέπει να είμαστε ακόμα με τον Μητροπολιτικό Ναό πολύ κατεστραμμένο και την Αγία Παρασκευή λιγότερο κατεστραμμένη και να προσπαθούμε να εμπουλώσουμε αυτές τις πληγές. Ο καθένας με τον τρόπο του, είναι γεγονός πως κανείς δεν είναι αρνητικός, αλλά τίποτα δεν προχωράει όπως θα επιθυμούσαμε να προχωρήσει. Αλλά πρέπει να δεχτούμε τις βουλές του Θεού και να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω πως πριν από ένα περίπου μήνα έγινε ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου της Αγίας Παρασκευής και όταν άνοιξαν οι προσφορές, δόθηκε η δυνατότητα σε έναν εργολάβο που ήταν ο πρώτος όσον αφορά τα στοιχεία αυτά που έπρεπε να καταθέσει για να αναλάβει το έργο και δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την περιφέρεια πως ένας άλλος από τη σειρά, μάλιστα ο τελευταίος εργολάβος, ετοιμαζόταν να καταθέσει ένσταση και αν μπορούσαμε να τον παρακαλέσουμε να μην καταθέσει ένσταση για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Οι άλλοι εργολάβοι πριν από αυτόν δεν είχαν δείξει διάθεση να κάνουν ένσταση. Έτσι λοιπόν εγώ τρομοκρατημένος πήρα τηλέφωνο τον κύριο Δήμαρχο, τον οποίο δημοσίως ευχαριστώ και ο οποίος επικοινώνησε με τον εργολάβο και τον σταμάτησε από το να κάνει ένσταση. Αλλά ενώ εμείς από εδώ, κύριε Δήμαρχε, σταματήσαμε τον τελευταίο εργολάβο, οι άλλοι δύο έκαναν ένσταση. Και έτσι
σταμάτησε και πάλι η πορεία του έργου. Έφυγε ο φάκελος με τις ενστάσεις για την Αθήνα, για την αρμόδια υπηρεσία. Ο κύριος Βαρκάς ετοιμαζόταν να κάνει μια επέμβαση. Είχε προγραμματίσει μια επέμβαση στην Αθήνα χειρουργική και κατόρθωσε ευτυχώς να φύγει μια μέρα νωρίτερα, να βρει τον κύριο Κόνσολα, να επισπεύσουν τις διαδικασίες, να παρακαλέσουν μαζί για να εξεταστεί η ένσταση πριν αρχίσουν οι διακοπές του καλοκαιριού. Και είχαμε την ευχάριστη πληροφορία και την είδηση ότι κρίθηκαν οι ενστάσεις και επέστρεψε ο φάκελος στην περιφέρεια και περιμένουμε τώρα από τον κύριο Περιφερειάρχη να δώσει τη λύση για την εγκατάσταση του εργολάβου. Είμαστε δηλαδή σε ένα καλό δρόμο. Ό,τι ξέρετε εσείς τώρα που σας τα λέω, ξέρω και εγώ, και πρέπει να προσευχηθούμε όλοι. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για το ενδιαφέρον που δείχνετε. Θέλω να σας παρακαλέσω να με συγχωρήσετε που πολλές φορές με ρωτάτε και εγώ είμαι λίγο θυμωμένος, λίγο νευριασμένος, δεν έχω τι να σας πω. Αλλά ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο αυτό να σε ρωτάνε όλοι και εσύ να μην μπορείς να μιλήσεις, να μην μπορείς να πεις, να μην έχεις τι να πεις. Είναι μεγάλο το βάρος που ο Άρχοντας της Εκκλησίας μας, ο κύριος Βαρκάς, έχει αναλάβει. Πιστέψτε με, συνεχώς ασχολείται με αυτό, να είναι καλά ο άνθρωπος. Ευχαριστώ όμως και όλους για το ενδιαφέρον. Ευχαριστώ και τον κύριο Υπουργό, όχι μόνο που έψαλε πολύ ωραία με τους καλυφωνόντατους ιεροψάλτες της πόλεως μας, αλλά ευχαριστώ και για το δικό του ενδιαφέρον και το φάκελο που ετοιμάζει για την παρουσία στη Βουλή. Ευχαριστώ όλους για το κάθε μικρό και ευχαριστώ όλους σας που προσεύχεστε. Είναι το θέμα ότι κρυβόμαστε πολλές φορές από τον εαυτό μας. Το έχω ξαναπεί και το λέω. Θεός χωρέστε τον Παπαχρήστο τον Τσουμπιά, επειδή η ενορία του ήταν στην άκρη της πόλης και δεν είχε ενδιαφέρον, δεν πέρναγαν από γύρω γύρω να βλέπουν τι γίνεται, κατορθώσαμε και επισκευάσαμε τον ναό των Αγίων Πάντων με την βοήθεια την οποία μας έδωκανε ο κύριος Κυπριώτης που βρήκε τον διαθέτη των θυμάτων, μια γερμανική παρακαλώ εταιρεία. Και τελειώσαμε το έργο της αποκαταστάσεως των Αγίων Πάντων ωραιότατα, με έναν τρόπο πολύ σωστό, με κανονική μελέτη, αλλά κάτω από τη μύτη των αρχών. Μπορεί τώρα να αρχίζεται και κάποιος και να με συλλάβει, δεν με πειράζει, να ξεκουραστώ και λίγο σε κάποια από τις φυλακές της πατρίδας μας. Αλλά αυτή η κατάσταση είναι μια κατάσταση, σας το καταθέτω, που με κουράζει. Λέει, ας πούμε, η αστυνομία. Απαγορεύεται να κάνετε λιτανία της Αγίας Παρασκευής. Αλλά επιτρέπεται να κυκλοφορεί η φιλαρμονική και να παίζει μέσα στην πόλη. Λέει η αστυνομία, απαγορεύεται να πάρετε τους επιταφείους και να τους κάνετε μία βόλτα στην πόλη. Αλλά επιτρέπεται να βγαίνει μία τραγουδίστρια και να κάνει βόλτα με το φορτηγό και να κατεβαίνει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να την χειροκροτεί με το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό, ξέρετε, εμένα μπορεί να είμαι εγώ χαζός. Αλλά εμένα δεν μου στέκεται καλά. Γιατί γίνονται αυτά? Γιατί κολλάει με τη μία περίπτωση και με την άλλη δεν κολλάει? Και εμείς τον επιτάφιο θα τον παίρναμε προσεκτικά και θα τον μεταφέραμε μέσα στην πόλη για αγιασμό. Θα μεταφέραμε την Αγία Παρασκευή μέσα στην πόλη για αγιασμό. Γιατί το ένα επιτρέπεται και το άλλο απαγορεύεται? Γιατί κυκλοφορεί αυτή η παράνοια όσον αφορά την πληροφόρηση? Άλλο είναι η πίστη βεβαίως και άλλο είναι ο νόμος και η πειθαρχία στους νόμους. Αλλά νομίζω ότι καταθέτοντας τις απορίες μου έχουμε τις ίδιες σχεδόν απορίες όλοι. Προσευχόμαστε λοιπόν να μπει το μυαλό το δικό μου πρώτα-πρώτα αλλά και τον άλλο στη θέση του για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με έναν τρόπο προόδου, έναν τρόπο παρουσίας σωστής στη ζωή μας, έναν τρόπο που θα μας πάει μπροστά. Γιατί βλέπετε πως τα πράγματα μερικές φορές οδηγούνται πίσω. Κερδίσαμε για παράδειγμα την ελευθερία του να επισκέπτεται κανείς την Αγία Σοφία για 100 χρόνια και ξαφνικά γυρίσουμε πίσω τότε που έγινε η πτώση. Δηλαδή ζούσαμε ειρηνικά και ξαφνικά γυρίσουμε σε ένα πόλεμο. Σας παρακαλώ πολύ να προσεύχεστε για όλους και για όλα. Όλα θέλουν πολύ προσευχή.
και να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό ότι όλα θα γίνουν κατά το σχέδιό του. Εκείνο μας δοκιμάζει και περιμένει. Εμείς όμως πρέπει να πιστεύουμε, να προσευχόμαστε και να αγωνιζόμαστε σωστά. Αμήν γέννη. Πολλά, πολλά, πολλά και ευλογημένα στα έθεση. Ξεκίνησαν από σήμερα οι δολωματικοί ψεκασμοί των ελαιοδέντρων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, οι οποίοι θα διαρκέσουν περίπου 8 ημέρες σε όλες τις δημοτικές κοινότητες των νησιών Ρόδου, Κο, Αστυπάλαιας, Θεετήλου και Κάσου. Σε ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου επισημαίνει ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν ανοιχτά τα αγροκτήματά τους όσα είναι περιφραγμένα, αλλά και να παρευρίσκονται σε αυτά όσοι επιθυμούν προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παράπονα. Οι μελισσοκόμοι και οι κτηνοτρόφοι να απομακρύνουν τα λισοσμήνη τους και τα ζώα τους από τις ψεκαζόμενες περιοχές προς αποφυγή τυχών δηλητηριάσεων και οι βιοκαλλιεργητές ελιάς να επισημάνουν με κόκκινη ταινία τα ελαιοκτήματά τους περιμετρικά για να αποφευθεί τυχόν ψεκασμός από τα συνεργεία ψεκασμού δακοκτονίας. Η ΚΟΣ με την απαράμιλη φυσική ομορφιά της έχει ακόμα άγνωστες και ανεξερεύνητες γωνιές ιδιαίτερης ομορφιάς. Η βιοποικιλότητα είναι μια σελίδα στο Facebook που στόχο έχει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την πλούσια πανίδα και χλωρίδα του νησιού μας. Μέλη της είναι άνθρωποι που μοιράζονται την αγάπη για την φύση αλλά και τις ομορφιές της. Ο Αντώνης Αβρίθης, μαθητής και δημιουργός της σελίδας Βιοποικιλότητα της ΚΟ, μιλά στο ΚΟΣ TV για τον ανεξερεύνητο φυσικό πλούτο του νησιού μας. Όλη αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από μένα πριν πολλά χρόνια, όχι τόσο με τη βιοποικιλότητα, αρχικά με τη σελίδα για τα πουλιά, συνεργασία με την ορθολογική Birds of Course, η σελίδα. Λοιπόν, υπήρξε μια κινητοποίηση αρχικά με αυτό, είχαν γίνει και κάποιες εκδηλώσεις στο νησί μας, είχε έρθει η ορθολογική και είχαμε και τη βοήθεια του Μητροπολίτη σε αυτό. Και κάπως έτσι σιγά σιγά ξεκίνησε να αναπτύσσεται ένα δίκτυο με ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τη φύση και κατέληξα να κάνω και αυτό για τη βιοποικιλότητα που αναφέρεται σε όλη τη χλωρίδα και την πανίδα του νησιού. Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε πέρυσι τον Απρίλιο, την έκανα. Γενικότερα ξεκίνησα μια προσπάθεια ως επέκταση μιας προσπάθειας που είχα κάνει με την ομάδα Birds of Course για την ορθοπανίδα της ΚΟ. Και αυτή αναφέρεται πλέον σε όλη την πανίδα και τη χλωρίδα της ΚΟ σε συνδυασμό. Και δημιουργήθηκε έτσι πριν ένα χρόνο από μένα για το σκοπό της καταγραφής κυρίως, αλλά και της ευαισθητοποίησης για την πανίδα και τη χλωρίδα της ΚΟ, που ως απότερο σκοπό έχει την προστασία, γιατί μόνο όταν γνωρίζουμε τι έχουμε και την ομορφιά και τον πλούτο, μόνο τότε θα θελήσουμε και ίδιοι να τον προστατεύσουμε. Σε ό,τι αφορά αυτό που λες, ότι για να δούμε το τι ακριβώς έχουμε, Αντώνη, εδώ στο νησί μας. Έχουμε μια μεγάλη ποικιλία από διάφορα είδη. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για ερπετά και θηλαστικά. Ωστόσο, στα υπόλοιπα είδη είναι ένα χανές τοπίο. Χρειάζεται έρευνα, γι' αυτό έχει δημιουργηθεί αυτό. Καθένας μπορεί να συμμετέχει σε αυτό ώστε να τα καταγράψουμε. Πόσα άτομα συμμετέχουν σε αυτήν την ομάδα? Έχουμε μια ομάδα, ένα group που συμμετέχουν περίπου 240 άτομα. Και στη σελίδα για τα πουλιά, τον Birds of Course, συμμετέχουν άλλα 175 άτομα. Ωστόσο, τη σελίδα που έχω κάνει για την ενημέρωση την ακολουθούν περίπου 1000 άτομα. Πλέον δηλαδή ξεκινάει να πραγματοποιείται ο σκοπός. Οι άνθρωποι πλέον θα μάθουν περισσότερα για την πανίδα και τη χλωρίδα. Θεωρείτε ότι υπάρχουν ευαισθητοποιημένοι πολίτες στο κομμάτι αυτό του φυσικού πλούτου? Ναι, σίγουρα υπάρχουν πολλοί ευαισθητοποιημένοι. Ωστόσο, η ευαισθητοποίηση δεν αρκεί, πρέπει να συνδυάζεται πάντα με τη γνώση. Όσοι γνωρίζουν, τόσο καλύτερα θα μπορούν να προστατεύσουν και να λένε πράγματα τα οποία έχουν εφαρμογή. Δεν μπορούμε να λέμε τοπικά πράγματα. Πρέπει οι άνθρωποι να συνδυάζουν τη γνώση με την εφαρμογή. Και έτσι πρέπει πραγματικά να ξέρει ο καθένας κάποια πράγματα για τον εσύ του για να μπορεί να προστατεύσει και να λέει πράγματα που μπορούν να εφαρμοστούν. Ο άνθρωπος πρέπει να συμβιβάζεται, να συμπορεύεται με τη φύση. Αυτό είναι πολύ βασικό αυτό το οποίο λες. Η ΚΟΣ τι έχει να αναδείξει από τον φυσικό της πλούτο? Κοιτάξτε, η ΚΟΣ έχει μια μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων και βιότοπων. Πόσους βιότοπους είναι, πόσοι είναι οι βιότοποι, είναι χαρτογραφημένοι? Υπάρχουν, ας πούμε, 5 αναγνωρισμένοι υγρότοποι, αναγνωρισμένοι ως σημαντικές περιοχές για τα πουλιά, αλλά ιδιαίτερα κάποιες περιοχές όπως εδώ πέρα, το Ψαλίδι, αλλά και οι Αλικές,
Έχουν ένα μεγάλο πλούτο. Εδώ υπάρχουν και κάποιες υποδομές. Με μια μικρή βοήθεια μπορούν να ξαναλειτουργήσουν. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, αυτοί οι δύο βιότοποι είναι αρκετά σημαντικοί. Και μπορώ να πω ότι είναι αξιοθέατα σαν μουσεία, σαν βιωματικά μουσεία, θα μπορούσαμε να πούμε. Γι' αυτό αξίζει. Αξίζει ειδικά αυτά να τα αναδείξουμε, αλλά και τους υπόλοιπους τόπους που έχουμε. Θεωρείς ότι μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο, γιατί βλέπουμε ότι αυτή η ομάδα και έχει μεγαλώσει μέσα από το Facebook. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι αυτό που λέμε ότι μας ενώνει και συμπορευόμαστε, όπως και εσύ χαρακτηριστικά. Ναι, παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο να αναπτυχθούμε, στο να μάθει ο κόσμος. Είναι πλέον ο βασικός τρόπος για να μάθει ο καθένας, να δει κάποια πράγματα παραπάνω. Και σίγουρα με αυτόν τον τρόπο όλοι και οι περισσότεροι κόοι αρχίζουν και μαθαίνουν. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν όλα αυτά τα μέσα και ο καθένας μπορεί να τα δει. Και ακόμα και για τους τουρίστες, ας πούμε, μπορούν να ενημερωθούν ακόμα πιο γρήγορα και αργότερα να μάθουν και κάποια πράγματα να επισκεφτούν. Δεν είναι τόσο διαδεδομένα, δυστυχώς, η φυσική ομορφιά που διαθέτει το νησί. Πρέπει να το. Οι υδροβιότοποι δεν είναι συνδυασμένοι έτσι με το τουριστικό προϊόν. Δηλαδή, ο κόσμος δεν επισκέπτεται αυτούς τους χώρους, ειδικά τους επισκέψιμους υδροβιότοπους. Κοιτάξτε, κατά ένα ποσοστό κάποιοι επισκέπτονται, αλλά πρέπει να υπάρξει. Θα ήταν καλό, τέλος πάντων, να υπάρξει κάποια πιο επίσημη δράση, κάποια οργάνωση, έτσι ώστε να είναι πιο γνωστό και να έρχονται ακόμα περισσότεροι και να θαυμάζουν αυτό το πράγμα, να θαυμάζουν και πράγματα ακόμα που, τα οποία δεν ξέρουν. Πρέπει να μαθαίνουν κιόλας, μην έρχονται μόνο, ας πούμε, επειδή ξέρουν το φλαμίγκο κτλ. Να μάθουν περισσότερα πράγματα. Τι θεωρείς ότι λείπει, ούτως ώστε να υπάρχει αυτό που λέμε η σωστή ενημέρωση, όπως και εσύ το θέλεις? Κάποιες φορές λείπει η επιστημονική γνώση. Ας πούμε, εγώ κάποιες φορές έχω συνεργαστεί, τέλος πάντων, και έχω διαβάσει διάφορες έρευνες και αυτό λείπει. Λείπει πολλές φορές, γιατί είμαστε ρηχοί συνήθως, ρηχοί στο τι αναζητούμε. Και μια στοιχειώδης οργάνωση θα μπορούσε να βοηθήσει στο να επανέλθει, ας πούμε, ένα ενδιαφέρον, το οποίο να είναι διαδεδομένο, να ασχολούνται πραγματικά, ας πούμε, με όλα τα. Όλη τη χλωρίδα και την πάνδα, να μην είναι περιορισμένο το εύρος. Θεωρείς ότι υπάρχει ανεξερεύνητος φυσικός πλούτος στο νησί μας? Βεβαίως, ναι. Βέβαια. Συγκατέλεγες έτσι σαν τους πιο ενδιαφέροντες, οι οποίοι ίσως δεν είναι τόσο γνωστοί ακόμα και σε εμάς τους κατοίκους. Κοιτάξτε, υπάρχει υγρότοπο, ας πούμε, η Αβδελόλυμνη πάνω στο σύμπετρο περίπου. Υπάρχουν όμως και στο δίκαιο, ας πούμε, τα δάση και τα λοιπά είναι αρκετά ανεξερεύνητα. Η Κέφαλος έχει κάποιους βιότοπους με τους Κέδρους και τα λοιπά που είναι επίσης ανεξερεύνητα. Αρκετά. Δηλαδή, έχουμε πολλά πράγματα να ερευνήσουμε ακόμα. Μπορεί να υπάρχουν μέχρι και σπηλαιόβια είδη που δεν έχουμε εξερευνήσει, γιατί έχουμε και σπηλιές. Δηλαδή, χρειάζεται εξερεύνηση. Χρειάζεται σε όλα τα. Ότι είναι οι άνθρωποι όπως είσαι εσύ, είναι κοντά έτσι στην εξερεύνηση, όπως το θέτεις, του φυσικού πλούτου του νησιού μας. Κοιτάξτε, δυστυχώς όχι τόσο. Είναι ένας απότερος στόχος να κινητοποιηθούν και οι νέοι και οι περισσότεροι άνθρωποι. Σιγά σιγά υπάρχει μια δυναμική, αλλά ακόμα οι νέοι δεν έχουν τέτοια ανταπόκριση. Καλό θα ήταν και ο καθένας, οποιοδήποτε το βλέπει αυτό, να ξεκινά, συμμετέχει και εκείνος. Είναι ευπρόσδεκτο. Ο στόχος είναι ένας. Είναι αυτό, η ανάδειξη και η διάδοση της γνώσης, ας πούμε. Οπότε θα ήταν καλό, θα ήταν ωραίο να υπάρξει και συμμετοχή αυτή. Εβδομάδα λήξη των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων για τις ειδικές αποζημιώσεις ύψους έως 534 ευρώ που αφορούν τις αναστολές συμβάσεων που ίσχυσαν τον Ιούνιο, είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Σήμερα, Δευτέρα, λήγει η προθεσμία τόσο για εργοδότες όσο και για εργαζόμενους που θέλουν να δηλώσουν ή να προχωρήσουν σε ορθές επαναλήψεις αναστολών συμβάσεων εργασίας μηνός Ιουνίου. Περιθώριο στην Παρασκευή 31 Ιουλίου έχουν οι εποχικοί εργαζόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις, είτε γιατί δεν έχουν ακόμα επαναπροσληφθεί, είτε γιατί επαναπροσλήφθηκαν μετά την 1η Ιουνίου και κατά συνέπεια δικαιούνται για κάποιο διάστημα την ειδική αποζημίωση. Άνοιξαν οι μηχανές στα τουριστικά ημερόπλια με εκδρομές στα γύρω νησιά. Σε ικανοποιητικό επίπεδο η κίνηση και το ενδιαφέρον των τουριστών. Σε ό,τι αφορά στις τιμές των εκδρομών, κινούνται στα ίδια με τα περσινά δεδομένα και τηρούνται αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών ημερόπλων ζητούν την άμεση ενεργοποίηση των πύλερ στο λιμένα Μανδρακίου.
Τα ημερόπλια σιγά σιγά άνοιξαν τις μηχανές, ήρθαν εδώ στο λιμάνι, αλλά το πώς πάει η κίνηση και τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα σύμφωνα με τα νέα δεδομένα όσον αφορά με το πρωτόκολλο ασφαλείας θα τα ακούσουμε. Η τεωριστική κίνηση είναι αρκετά χαμηλή. Αρκετά χαμηλή και η, να μην πω τη λέξη ποιότητα, να πω ότι φέτος ο κόσμος είναι από άλλα σημεία εκτός εκείνα τα γνωστά, δηλαδή όπως ήταν η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία. Φέτος έχουν πολύ Ανατολική Ευρώπη, π.χ. η Τσεχία, η Σλοβακία, και είναι κάποιοι τουρίστες οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική άνεση. Είναι πιο συγκρατημένοι, πιο παγωμένοι. Εδώ τι σας ρωτάνε όταν έρχονται? Εδώ βλέπουν, τους αρέσει, αλλά οι τιμές, που η τιμή μας είναι λογικότατη, είναι 30 ευρώ μαζί με το φαγητό, με ένα πλοίο που κοστίζει σχεδόν μισό εκατομμύριο. Τρία νησιά όλη μέρα και πάλι τους φαίνεται ακριβά. Το πρόγραμμα πώς είναι, έχει αλλάξει σε σχέση με πέρυσι? Έχει αλλάξει καθόλου. Με 30 ευρώ δηλαδή έχει μέσα... Το φαγητό που τώρα πλέον γίνεται στο εστιατόριο λόγω του COVID και με το 60% της δυναμικότητας του σκάφους, που σημαίνει σχεδόν τα μισά άτομα από πέρσι. Και η διαδρομή ποια είναι? Η διαδρομή είναι πρώτα η Ψέρυμος, μετά η Κάλυμνος, τελευταία η Πλάτη και πίσω. Και μέχρι πόσα άτομα μπορούν να συμμετέχουν στην εκδρομή? 71 είναι φέτος. 71 σε σχέση με πέρσι? Με πέρσι που ήταν 115 το μάξιμο. Που σημαίνει οικονομικά και εσείς... Οικονομικά είμαστε κάτω και... Δεν βγαίνετε. Δεν βγαίνουμε. Εκτός τούτου πολλά έχουν αλλάξει προς το χειρότερο. Τα γραφεία έχουν γίνει και αυτά που συμμετείχαν και μας βοηθάγανε στο ίδιο. Έχουν μείνει στις ίδιες τιμές, δεν ανεβάσαν κάτι, και που σημαίνει ότι τα έξοδα είναι τεράστια και εμείς έχουμε μόνο 2 μέρες που ήρθαμε εδώ. 2 λόγια όσον αφορά τώρα που, για το λιμάνι που έχει το λιμάνι και ξεκίνησε. Το λιμάνι είναι ένα στολίδι, είναι πανέμορφο. Όντως κάποια στιγμή να μας βάλουν και το ρεύμα, γιατί είμαστε με τις γεννήτριες και αυτό δεν είναι καλό. Είναι κατά του οικονομικού ωφέλους του σκάφους και εκτός τούτου κάνουμε και θόρυβο. Γιατί, λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Θέλουμε το ρεύμα όσο γίνεται πιο σύντομα. Και εντάξει, όλος ο κόσμος όσο μπορεί να βοηθήσει, τηρούμε όλους τους νόμους, κανόνες, μάσκες, αντισηπτικά, τα πάντα, αποστάσεις. Υπάρχουν συστάσεις όταν... Βεβαίως. Πάμε δηλαδή εκεί που είχαμε το ΔΕΚ με τα στρώματα, το έχουμε αραιώσει. Είχατε κάποιον έλεγχο? Εσείς είστε τώρα 2 μέρες, αλλά... Ναι, είχαμε έλεγχο. Καταμετρηθήκαμε και όλα στην πρώτη μέρα, το πρώτο ταξίδι από το λιμενάρχειο. Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Λέμε πολλές φορές αν τα ημερόπλια τηρούν τα μέτρα προστασίας. Και βέβαια τα τηρούν, γιατί βλέπουμε εδώ μία υπέροχη κατασκευή. Πατώντας εδώ βγαίνει το αντισηπτικό. Δεν χρειάζεται να πατήσει το κουμπί, αλλά με το πόδι βγαίνει το αντισηπτικό και απολυμμένει τα χέρια. Τι να πούμε, μια πάρα πολύ καλή ιδέα από τον Μανώλη Οικονόμου, όχι τον καμεραμάν, αλλά τον διοκτήτη που έχει εδώ το ημερόπλιο. Όχι. Διοκτήτης είναι ο Παντέλης. Ναι. Μανώλης Οικονόμου καμεραμάν, Μανώλης Οικονόμου και εδώ. Ναι. Πώς τέριαξε? Αλλά η ιδέα όμως πολύ καλή. Πολύ καλή, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει επαφή. Έτσι, με το πόδι πατάει ο πελάτης για να τραβήξει το αντισηπτικό. Οπότε δεν υπάρχει καμία απολύτως επαφή. Είναι μια ιδέα δική σας, είναι κάτι που κάπου το έχετε δει? Όχι, η δική μας ιδέα ήταν. Είναι πολύ πρακτικό, ναι. Ούτως ή άλλως πλέον τα περισσότερα, έτσι δηλαδή και στις κουζίνες, αν πάτε, είναι με πετάλια. Δεν... Με το πόδι. Ναι, με το πόδι. Τώρα που αποκαταστέθηκε και το φτιάξανε, αρχίζει σιγά σιγά η κίνηση και ανεβαίνει. Αλλά πόσο θα κρατήσει δεν ξέρουμε ακόμα. Έχετε επισκέψεις, ενδιαφέρονται? Έχω επισκέψεις, να... σιγά σιγά ανεβαίνουν. Εσείς δεν είστε να κάνουν μία πορεία όπως τα υπόλοιπα? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μοναδικοί. Είμαστε για καταδύσεις, τουριστική κατάδυση. Δεν υπάρχει τέτοιο σκάφος στην Ευρώπη τόσο μεγάλο. Είναι όλο με φουσκωτά, όλο με τέτοια. Είναι αυτό, σιγά σιγά είμαστε προετοιμασμένοι, δεν έχει την κίνηση ακόμα. Έχουμε προετοιμαστεί από ό,τι βλέπετε, έχουμε τα πάντα, δουλεύουμε με το μικρό σκάφος,
παίρνουμε 4 άτομα, 3 άτομα, 5 άτομα. Αυτό είναι. Αυτό είναι το πρωτόκολλο, δηλαδή μέχρι πόσα άτομα μπορείτε να. Εμείς μπορούσαμε μέχρι 100 εδώ. Αλλά δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε ακόμα, γιατί η κίνηση. Είναι περιορισμένη. Το πρωτόκολλο έχουμε εμείς πολύ πιο δύσκολα από τα άλλα. Είναι περιορισμένη. Περιορισμένη, στολές, φοράει ο Άννας τη μια στολή, πρέπει να κρατήσει καραντίνα 7 ημέρες. Τα ό,τι ακουμπήσει ο ένας δεν πρέπει να τα κρατήσει, ειδικά βλέπετε με χλώρια, με ειδικά φάρμακα και όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο όπως το. Είχατε ελέγχους? Κοιτάξτε, ελέγχους γίνανε και από το λιμένα αρχείο και αυτά, από τα μέσα ασφαλείας και όλα αυτά. Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Βλέπετε, είναι πολύ λίγος ο κόσμος. Όλοι τηρούν όσο το πρωτόκολλο με τις μάσκες, με τα στάνταρ που έχουν. Όλα, δεν. Πού πηγαίνετε συνήθως για. Συνήθως πηγαίνουμε Ψέρυμο. Ψέρυμο εκεί έχει ένα ναυάγιο, έχει μια παραλία. Αυτά δηλαδή είναι το συνηθισμένο. Τώρα εδώ τα τελευταία 20 χρόνια εκεί πηγαίνουμε. Και οι τιμές σε σχέση με πέρυσι είναι ίδιες? Κοιτάξτε, είναι τα ίδια πράγματα. Είναι εντάξει, αλλά είμαστε περιορισμένοι, είμαστε πνιγμένοι. Τι να κάνουμε, προσπαθούμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας. Με δυσκολία βέβαια, όσο είναι το παλεύουμε. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι από ό,τι δείχνει καλύτερα από ό,τι υπολογίζαμε ή περιμέναμε. Έχει τώρα αρκετές μέρες που έχει ανεβεί, πιστεύουμε ότι και μέσα στον Αύγουστο λόγω του μήνα θα ανεβεί ακόμα περισσότερο. Ίσως να μην είναι τόσο χάλια όσο περιμέναμε να είναι. Το σκεφτόσαστε να μην ανοίξετε, αλλά τελικά. Όχι, όχι. Εμείς είχαμε πάρει απόφαση από την αρχή ότι θα ερχόμασταν και ό,τι γίνει, ό,τι βγάλει η σεζόν, δεν υπάρχει θέμα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, λόγω της ιδιαιτερότητας της χρονιάς, ό,τι μπορέσει ο καθένας να περισσώσει. Εννοείται πως το λιμάνι είναι πανέμορφο και βοηθάει, γιατί τις δύο προηγούμενες σεζόν ήταν πολύ δύσκολο από τη στιγμή που κόπηκε το πέρασμα του κόσμου. Έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά και θα βοηθήσει και αυτό πάρα πάρα πολύ. Τα μέτρα προστασίας, αν εννοείται. Οι ξένοι είναι φοβισμένοι, αν σας λένε πόσοι είναι. Όχι ιδιαίτερα, δεν μπορώ να πω ότι είναι φοβισμένοι. Τηρούνται τα μέτρα, είτε θέλουν είτε όχι. Όχι, ναι, κρατάμε τις αποστάσεις, μάσκες, συμπληρώνουν όλα τα έγγραφα πριν πούνε στο πλοίο. Παντού είναι αντισηπτικά. Όχι, όλα καλά, όλα καλά. Και δεν τους βλέπω ιδιαίτερα φοβισμένους. Το απολαμβάνουν όσο γίνεται περισσότερο. Με βουτιές και με απόσταση. Ναι, έτσι. Ναι, εννοείται. Καλά, εννοείται. Απόσταση από τη θάλασσα εννοείται. Δεν κρατάνε, αλλά μεταξύ τους ναι. Ναι, μεταξύ τους ναι. Ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να πάμε με full πρωτόκολλο. Είμαστε στο 60% βάση νόμου. Οι τιμές είναι, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλές έως τζάπα. Δηλαδή το να πληρώνει ο τουρίστας 25-30 ευρώ για μια ολόκληρη μέρα μαζί με φαγητό, δεν νομίζω ότι είναι ακριβά. Ίσα-ίσα μπορώ να πω ότι είναι πολύ φθηνά. Μετά γίνεται απολύμανση όταν φεύγουν βέβαια, για την άλλη όχι μέρα. Όχι μόνο μετά. Εμείς προσωπικά εδώ στο δικό μας το σκάφος όλη μέρα. Όλη μέρα έχει άνθρωπο που θα απολυμάνει τις τουαλέτες, θα απολυμάνει τους χώρους, σφουγγάρισμα ξανά και ξανά και τα πάσα και τα μπαρ και τα τραπέζια, όλα. Σερβίρουμε φαγητό στο πλοίο εμείς με τις προδιαγραφές που μας έχουν επιβάλει να είναι συσκευασμένα όλα από πριν. Όχι, όλα καλά, όλα καλά. Εντάξει, λίγο σκόπος παραπάνω, αλλά όλα πολύ καλά. Αισιοδοξία, όλα θα πάνε. Ναι, 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 πιστεύω ότι εντάξει. Το παλεύουμε. Αν μη τι άλλο. Πάμε τώρα στην ατζέντα των θερινών υποκρατίων. Οδοπαύ, σε συνεργασία με το νοικαστικό θέατρο κούκλας Πράσινα Άλογα, παρουσιάζουν σήμερα στις 8:30 τη θεατρική παράσταση για παιδιά από 2 έως 9 ετών με τίτλο «Ο φίλος μου το νερό» στο Ρωμαϊκό Οδείο. Πρόκειται για μια ποιητική ιστορία με ηθοποιό και κούκλες που ξεκινάει κάποιο χειμώνα και μιλάει για τον κύκλο του νερού, συνδέοντάς τον με τον κύκλο της ζωής του ανθρώπου. Το σενάριο, σκηνοθεσία, σκηνογραφία και ερμηνεία έχει Εμμανουέλα Καποκάκη. Ας δούμε το ρεπορτάζ του συναδέλφου Γιώργου Βενέρη. Ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε ένα ανθρωπάκι με πολύ απλά μέσα, μόνο με χαρτί και ταινία. Αυτό είναι ένα ολόκληρο πρόγραμμα που έχουμε κάνει που λέγεται Κουκλοπαίζουμε. Είναι μια ψηφιακή εκπαίδευση που στόχο της έχει να κάνει όλα τα σχολεία στην Ελλάδα να κάνουν παραστάσεις με κούκλα και να πάρουν μέρος σε ένα διαγωνισμό.
Αυτό γίνεται από το εικαστικό θέατρο Κούκλας Πράσινάλογα. Υπάρχει στο site μας που είναι www.prasinaloga.gr με ένα σίγμα και γιώτα. Υπάρχει βιντεάκια που δείχνουν πώς μπορείς να φτιάξεις μια κούκλα. Λοιπόν, παίρνουμε την εφημερίδα και με πολύ απλό τρόπο την κάνουμε ένα μακαρονάκι. Λοιπόν, φτιάχνουμε δύο τέτοια μακαρονάκια και φτιάχνουμε μια θηλίτσα που θα γίνει το κεφάλι και τα χέρια. Όπως είναι το σύμβολο του AIDS, δηλαδή, λίγο. Και μέσα σε αυτό περνάμε, σαν αυτό να ήταν η θηλιά μιας βελόνας, μέσα περνάμε το άλλο μακαρονάκι. Και το μοιράζουμε να έχει ίσο μήκος, γιατί αυτό θα γίνουν τα δύο πόδια. Μετά, με λίγη ταινία, κλείνουμε όλο αυτό κάτω από το λαιμό και εδώ για να φτιάξουμε το σώμα. Στις άκρες φτιάχνουμε λεπταίνουμε τα πόδια και τα χέρια. Δηλαδή βάζουμε λίγο ταινία για να κρατηθεί η εφημερίδα στο σχήμα που θέλουμε. Να πάρει ένα σχήμα χεριού και ποδιού. Έτσι λοιπόν, με ένα άχρηστο υλικό, μαθαίνουμε τα παιδιά ότι μπορούν να δημιουργήσουν και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να ξέρεις ότι από το τίποτα μπορείς να δημιουργήσεις ένα πλάσμα και να το κάνεις να σου δώσει χαρά, να χρησιμοποιήσεις τη φαντασία σου, να αυξήσεις την αυτοπεποίθησή σου, γιατί μαθαίνεις ότι είσαι ικανός να κάνεις πράγματα. Υπάρχει μια νοοτροπία από τους γονείς που τα πάντα τα κάνουν για τα παιδιά και δεν μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα χέρια τους και δεν έχουν αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, να το πλάσμα μας, παιδιά, κοιτάξτε πώς θα κουνηθεί τώρα. Αυτό έχει ένα κεφαλάκι που το βάζω το ένα μου χέρι στο κεφάλι για να αποκτήσει βλέμμα. Λα, 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 λα. Α, γεια! Γεια σου τηλεόραση! Εγώ είμαι η κουκλίτσα που έφτιαξε η Εμμανουέλα. Η Εμμανουέλα είναι καλλιτεχνική υπεύθυνη στο εικαστικό θέατρο κούκλας Πράσιν Άλογα που ήρθε εδώ από την Αθήνα για να παίξει μία παράσταση στο Ρωμαϊκό Θέατρο σήμερα στις 8:30 ο φίλος μου το νερό, αλλά και ήρθε να δείξει και στα παιδιά εδώ πώς να φτιάξουν μία κουκλίτσα και πώς να την κάνουν να ζωντανέψει για να γίνει το παιδάκι τους. Είμαι η Εμμανουέλα Καποκάκη από το εικαστικό θέατρο Κούκλας Πράσιν Άλογα. Έχουμε έρθει εδώ στην ΚΟ για να παίξουμε μια παράσταση «Ο φίλος μας στο νερό» και σήμερα στις 8:30 στο Ρωμαϊκό Θέατρο. Είναι μια παράσταση που μιλάει για τον κύκλο της ζωής του ανθρώπου και πόσο σημαντικό είναι το νερό για αυτόν. Αγγίζει από παιδιά 2 χρονών μέχρι και ενήλικες, γιατί είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις πως ένας άνθρωπος από έμβριο μεγαλώνει και γίνεται ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Και πώς αυτός ο κύκλος του ανθρώπου είναι και ο κύκλος των εποχών και όλα στη φύση είναι μία αρχή, μία γένεση και ένα τέλος. Και πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό στη ζωή μας.
Στα πλαίσια των θερινών υποκρατίων, εδώ με τα παιδιά, πέρα από το θεατρικό σήμερα το βράδυ, παίξατε και φτιάξατε πολύ όμορφες κουκλίτσες, όπως βλέπουμε εδώ που κρατάτε στο χέρι σας, από εφημερίδα. Ναι, είναι κουκλίτσες πολύ απλές που τις έχουμε φτιάξει, που ο στόχος τους είναι να μάθουμε στα παιδιά πώς μπορούν από ένα σκουπίδι ουσιαστικά, γιατί είναι μια χρησιμοποιημένη εφημερίδα, να φτιάξουν ένα ζωντανό πλάσμα. Όλο αυτό γίνεται στα πλαίσια του κουκλοπαίζουμε, που είναι μια δράση μας που θέλουμε να κάνουμε όλη την Ελλάδα να χρησιμοποιήσει την κούκλα, να κάνουμε τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν την κούκλα για να διδάξουν μέσα από αυτό. Και έτσι ήρθαμε να δείξουμε και στα παιδιά πώς να δημιουργήσουν με αυτή την κούκλα. Να σας πω ότι εγώ εδώ και 20 χρόνια που δημιούργησα το Εικαστικό Θέατρο Κούκλας Πράσινα Άλογα, όταν γύρισα από τις σπουδές μου που έκανα στη Γαλλία, στην Ανωτά τη Σχολή Θεάτρου Κούκλας, όπου εκεί ξεκίνησα και πήρα την πιο βασική μου εκπαίδευση για να κάνω όλο αυτό που είναι, από τότε έχουμε κάνει 15 παραγωγές με ηθοποιό και κούκλα. Έχουμε αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα σε πολλά διεθνή φεστιβάλ και έχουμε κάνει παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, με διάφορες έτσι πορείες που μας έκαναν να ευχαριστηθούμε την ανταπόκριση και το πόσο καταφέρνουμε τελικά να μεταδώσουμε στον κόσμο την αγάπη μας για την κούκλα και να τους κάνουμε να εμπνευστούν μέσα από αυτό. Σε ένα μουσικό ταξίδι στο παρελθόν, τότε που οι γειτονιές και οι άνθρωποι μεταξύ τους ήταν πιο δεμένοι και μπορούσαν να διασκεδάσουν παρέα έχοντας συντροφιά τη μουσική, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι παρευρέθηκαν στο Χάνι στη συναυλία της Πόπης Ξυλουρά και της Μαρίας Μιχάλα. Εκ μέρους του ΔΟΠΑΒΣ θα ήθελα να σας καλησπερίσω σε αυτή την όμορφη εκδήλωση με τα δύο ταλαντούχα κορίτσια, την Πόπη Ξυλουρά και τη Μαρία Μιχαλάκα. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Στην σημερινή βραδιά ουσιαστικά θέλουμε να μεταφερθούμε μερικά χρόνια πίσω, τούτε που στις γειτονιές όλης της Ελλάδας, όπως και στις γειτονιές της ΚΟ, όπως και εδώ δηλαδή, σε αυτή την περιοχή, στο Χάνι, μαζεύονταν όλοι τα βράδια, όπως είμαστε εμείς εδώ, μια μεγάλη παρέα, και για να περάσουν τη νύχτα τους όμορφα, προσπαθούσαν να ακούσουν καλή μουσική και να κάνουν πολλά άλλα πράγματα της τότε εποχής. Όπως έχουν έρθει τα πράγματα λόγω κορονοϊού το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι μπορεί σωματικά να μην καταφέρνουμε να είμαστε κοντά ο ένας δίπλα στον άλλον, αλλά νομίζω ότι ψυχικά σίγουρα έχουμε καταφέρει τέτοια πράγματα. Έχουμε καταφέρει να είμαστε κοντά και να εντρυφήσουμε όλο αυτό το διάστημα στις τέχνες, στον πολιτισμό, στη μουσική. Και γι' αυτό σας καλούμε να περάσετε μαζί μας αυτή την μουσική βραδιά. Άστο το χεράκι σου, το μικρό σου χέρι. Άστο το χεράκι σου, να σου το κρατώ. Πού τελειώνει ο δρόμος μας, ποιος μπορεί να ξέρει. Άστο το χεράκι σου, το μικρό σου χέρι. Είσαι, μου φωνάζουνε. Πάλι μεθυσμένος είσαι, μου φωνάζουνε. Θα
τα πιάσω, να τα δίρω τα μπαγάσικα. Θα τα πιάσω, να τα δίρω τα μπαγάσικα. Να τα δώσω δυο χαστούκια να είναι χάσικα. Να τα δώσω δυο χαστούκια να είναι χάσικα. Δίχως μάνα, δίχως συγγενείς, μη μου ξαναφύγεις πια, μάγκα μου, μείνε μες στην αγκαλιά μου, μη μου ξαναφύγεις πια. Ψήφος εμπιστοσύνης φέτος στα τοπικά καλλιτεχνικά σχήματα και νομίζω η ανταπόκριση του κόσμου μας δικαιώνει, γιατί αγαπητέ μου Γιώργο, ήταν πραγματικά από επιλογή να στηρίξουμε την τοπική δημιουργία και την παράδοσή μας, αλλά και τους σύγχρονους δημιουργούς. Και πραγματικά εμένα προσωπικά με συγκινεί πάρα πολύ και νιώθω πολύ υπερήφανη που τα δικά μας τα παιδιά που τα είδαμε να πρωτοεμφανίζονται στα Ιπποκράτεια, τα βλέπουμε φορά με τη φορά να οριμάζουν, να γίνονται ακόμα καλύτερα και να προσφέρουν πραγματικά μια ποιοτική εκδήλωση που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα με αυτούς που ονομάζουμε επαγγελματίες καλλιτέχνες. Απόψε τα κορίτσια μας, δύο ταλαντούχα κορίτσια με μουσικές σπουδές, με ένα εξαιρετικό ήθος που εγώ το μετράω πάρα πολύ, Γιώργο μου, σε όλες τις δουλειές, που φαίνεται το ταλέντο τους, φαίνεται η παιδεία τους, φαίνεται η ανατροφή τους σε κάθε τους κίνηση και σε κάθε τους παρουσία. Πραγματικά νομίζω ότι μας χαρίζει βραδιές που αξίζει να τις έχουμε και καταγεγραμμένες, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, λόγω του κορονοϊού θα μπορούσαμε να την είχαμε σε μια μεγάλη πλατεία να την απολαύσει πολλής κόσμος, όμως λόγω του κορονοϊού ήρθαμε σε αυτό το μικρότερο χώρο με λιγότερα άτομα, όμως χάρη στην εγγραφή που κάνατε θα μπορέσουμε να το δούμε, να το έχουμε στο αρχείο μας, ένα πολύ όμορφο πολιτιστικό ντοκουμέντο, να θυμόμαστε τα θερινά Ιπποκράτεια 2020 και να λέμε ότι ναι, αντιστεκόμαστε, παρόλα αυτά τις δυσκολίες και τις ιδιαίτερες συνθήκες, και κρατάμε τον πολιτισμό σαν ασπίδα για να αντιστεκόμαστε και να προχωράμε. Και αυτό που κλείσαμε έτσι με το όμορφο τραγούδι του συμπατριώτη μας, του Στέργου, του Παπαποστόλου, νομίζω ότι είναι η πεμπτουσία της απόψινής βραδιάς, που λέει τι κι αν ο κόσμος δεν είναι ό,τι ονειρεύεσαι, τι κι αν σε ντύνει πάντα με ελπίδες ψεύτικες, η νύχτα απόψε είναι φίλη σου. Έτσι είναι και η μουσική και ο πολιτισμός και οι τέχνες. Είναι φίλοι μας, προσφέρουν παρηγοριά, προσφέρουν και ελπίδα. Επίσης, αύριο ρετρό μουσική βραδιά, αφιέρωμα στο ελαφρύ ελληνικό τραγούδι στις 9 το βράδυ, στο Ρωμαϊκό Οδείο με τον μουσικό Λευτέρη Πουλιού στο πιάνο και τον Μιχάλη Σβήνο στην αφήγηση. Ερμηνεύουν Μαρία Πουλιού και Αλέξιος Παντελίδης. Λόγω της προσωρινής απαγόρευσης εκδηλώσεων σε ανοιχτούς χώρους, το Τμήμα Πολιτισμού του ΟΔΟΠΑΦ σε ανακοίνωσή της ενημερώνει για την αναβολή των εκδηλώσεων. Η συναυλία με το συγκρότημα Next Time στην πλατεία Πλατάνου, το κυνήγι θησαυρού με τον Φιλίνο στην πλατεία Ελευθερίας, λευκή νύχτα του Συλλόγου Επαγγελματιών και Παραγωγών στο Εμπορικό Κέντρο της ΚΟ και η χορευτική βραδιά του Λυκείου Ελληνίδων Παράρτημα Καρδάμενα στο Θεατράκι Καρδάμενας. Οι νέες ημερομηνίες των συγκεκριμένων εκδηλώσεων θα ανακοινωθούν σύντομα με σχετικό δελτίο τύπου. Η Ιπποκράτειος Δημοτική Βιβλιοθήκη ΚΟ θα παραμείνει κλειστή από 3 έως 17 Αυγούστου λόγω διακοπών αλλά και πραγματοποίησης αναγκαίων εργασιών απολύμανσης για λόγους κοινής υγιεινής. Έως το τέλος αυτής της εβδομάδας μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να δανειστούν βιβλία που θα καλύψουν το κενό των 2 εβδομάδων που η βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή. Υψηλός παραμένει σήμερα και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας λόγω των ανέμων και των μεγάλων θερμοκρασιών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από την πολιτική προστασία, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος στην περιοχή σήμερα και αύριο. Αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν στο Μορφωτικό Πολιτιστικό Εξοραϊστικό Σύλλογο Απελή στην Τετάρτη στις 8 το βράδυ στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Πηλίου, ενώ παράλληλα θα γίνει απολογισμός έργου και οικονομικών στοιχείων. Με αφορμή το Κουρμπάν Μπαϊράμι διοργανώνεται από το Βακούφ εκδήλωση με καφέ στο παραλιακό κατάστημα νησί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής. Πάμε τώρα αμέσως για την αθλητική ενημέρωση.
αφιέρωμα στον παγκόσμιο πρωταθλητή Κωνσταντίνο Χατζημανουήλ προβλήθηκε μέσω της ενημερωτικής εκπομπής της ΕΡΤ μαζί το Σαββατοκύριακο. Σημαντική συμμετοχή στο ρεπορτάζ της ΕΡΤ του γνωστού ρεπόρτερ και συμπατριώτη μας Πέτρου Καμπισέλη στη συνέντευξη του Έλληνα πρωταθλητή, στην οποία η ΚΟΣ διαφημίστηκε με τον καλύτερο τρόπο, προβάλλοντας την ιστορία της, τις ομορφιές της και την φιλοξενία των κατοίκων της σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Από την πανέμορφη ΚΟ. Καλώς ήρθατε. Από σας το νησί του Ιπποκράτη. Καλώς σας βρίσκουμε. Νάτος ο... Είμαστε εδώ. Α, προπονείτε. Και μάλιστα... Κάνουμε την πρωινή μας προπόνηση. Πολύ χαιρό. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καταρχάς δώστε μας την κατάσταση στο νησί και πάμε μετά στα πιο προσωπικά. Η κατάσταση στο νησί είναι εξαιρετική. Ο κόσμος είναι εδώ στην παραλία, κάνει μπάνιο, εμείς προπονούμαστε κάθε δεύτερη μέρα, προετοιμαζόμαστε για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει τον Γενάρη, διότι δεν έγινε λόγω του COVID. Ναι. Και πήρε αναβολή και θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Το ευχόμαστε ολόψυχα αυτό. Βέβαια, και να πάτε καλά. Να καλημερίσουμε τον κύριο Χατζημανουήλ που είδαμε να ασκείται στην Άμμο. Από παλιά αθλητής, κύριε Χατζημανουήλ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Από πολύ παιδί, καλημέρα. Ή, πολύ τώρα, ή τώρα τελευταία ξεκινήσατε την άσκηση, την άθληση. Από παιδί όταν ήμουν στο σχολείο, μετά πλέον τα παράτησα. Ξεκίνησα στα 80 μου χρόνια. Γιατί τώρα πόσο, τι ηλικία έχετε? Αν τώρα πλησιάζω τα 92. Να τα εκατοστήσετε και ακόμη παραπέρα, κύριε Χατζημανουήλ. Και νομίζω έτσι όπως ασκείστε και με τις κατευθύνσεις του κυρίου Χατζηστέργου θα ξεπεράσετε τα 100 με υγεία. Με υγεία. Και με άνεση. Εύχομαι. Να είστε γερός. Τρέχετε, δρομέας είσαστε. Είναι σπρίντερ. Είναι πρωταθλητής κόσμου στα 100, στα 200, 400 και 800. Πρωταθλητής Ευρώπης, ναι. Βαλκανιονίκης και πρωταθλητής Ελλάδος. Είναι μεγάλη τιμή ρεκόρ. Λοιπόν. Είναι μεγάλη τιμή για την πατρίδα μας. Και καλύτερος αθλητής φέτος στα Βαλκάνια. Τιμήθηκε στο Βελιγράδι αρχές Μαρτίου. Με τι χρόνους, κύριε Χατζημανουήλ? Χρόνους καλούς, πολύ καλούς χρόνους. Προφανώς. Να σας αναφέρω ενδεικτικά. Ενδεικτικά στα 100 μέτρα αυτή τη στιγμή κάνει 21 δευτερόλεπτα. Στα 200 μέτρα κάνει 43 δευτερόλεπτα. Στα 400 μέτρα 1.41. Και στα 800 4.05. Τι λέτε τώρα? Και προετοιμαζόμαστε εντατικά και στο μήκος που αυτή τη στιγμή κάνει την καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Κάνει 2 μέτρα και 45 εκατοστά. Και την τελευταία όταν ο Γερμανός προπονήσε μαζί, κύριε Χατζηστέργο, εσείς τον βάλατε στην προπόνηση. Βεβαίως, γυμναζόμαστε μαζί, είμαστε μία ομάδα, τον αγαπώ και με αγαπάει πάρα πολύ. Γυρίστε λίγο στην κάμερα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Προπονούμαστε ναι. μαζί καθημερινά. Είμαστε μια δυνατή ομάδα εδώ στο νησί. Έχουμε πολύ καλούς αθλητές και αθλήτριες, διαχρονικούς αθλητές. Φυσικά ο κύριος Χατζημανουήλ είναι η σημαία του συλλόγου μας, είναι η σημαία της ελληνικής ομάδας στίβου, με φοβερές επιδόσεις και στον ανοιχτό στίβο και στον κλειστό στίβο. Μάλιστα. Συγχαρητήρια. Είναι ένας εξαίρετος κύριος. Είσαστε παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις ηλικίες, όχι μόνο για την ηλικία αυτή που φαντάζει δύσκολη για άσκηση, κύριε Χατζημανουήλ. Πραγματικά είσαστε παράδειγμα προς μίμηση. Μας λέτε ότι στα 80 ξεκινήσατε πάλι να ασκείστε, να αθλείστε. Και αυτό είναι πολύ στα σημαντικό. 80 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, σας στο ευχόμαστε... 80 χρόνια ναι. πρωτα... Σας ευχόμαστε... Στο 80 χρόνια πρωταθλητής Ελλάδος Βαλκανίων, το δεύτερο χρόνο τα ίδια, τον τρίτο χρόνο ήμουνα πρωταθλητής Ευρώπης και τον τέταρτο χρόνο ήμουνα παγκόσμιος πρωταθλητής. Μας έχετε βάλει τα γυαλιά. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Να είσαστε πάντοτε γερός, ακμαίος, δυνατός. Και συνεχίζω. Πέρυσι το σπήρα 28 μετάλλια. Συγχαρητήρια. Κύριε Χατζηστέργο, να είστε καλά. Τα 25 χρυσά. Καλημέρα σας για άλλη μια φορά.
Να είστε πάντα καλά, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουμε στην Κόρη να σας φιλοξενήσουμε. Μάθημα ζωής από τον κύριο Χατζημανόλη. Με πολύ αγάπη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα από την Αθήνα. Και εμείς ευχαριστώ καλημέρα πάρα πολύ. Απίθανη. Καλημέρα σας. Απίθανη ιστορία. Όντως. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι προετοιμασίες για το τρίτο COS 3-on-3 Basketball Festival που συνδιοργανώνεται με τον Δήμο της COS στην πλατεία Ανταγόρα από 30 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ήδη οι εγγραφές είναι περισσότερες από τα προηγούμενα χρόνια, ενώ αναμένεται να πάρουν μέρος και ομάδες από γειτονικά νησιά. Όσοι μικροί και μεγάλοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή θα μπορούν να το κάνουν στα γραφεία του Συλλόγου καθημερινά 6 με 8 και μισή το απόγευμα και Σάββατο 10 με 1 ή στην καφετέρια Ποσκέτο. Η προθεσμία των εγγραφών τελειώνει σήμερα στις 9 το βράδυ. Αγωνιστικές δοκιμασίες διοργανώνει η εταιρεία Εμμανουήλ Σταμόγλου και η ΙΗ σε συνεργασία με τον Φιλίνο, τον Αντέο και το επιμελητήριο του Δεκανήσου το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το πρωί. Οι διαδρομές θα είναι από 1 χιλιόμετρο έως 20 χιλιόμετρα ανάλογα με την κατηγορία. Δηλώσεις συμμετοχής στο bike papakifilinoscos.gr έως 29 Ιουλίου και πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977-000901. Πάμε τώρα στα φαρμακεία που εφημερεύουν σήμερα στην πόλη μας. Εφημερεύει το φαρμακείο της κυρίας Κωνσταντίνας Σταματιάδη στην οδό Κανάρη 43 και στο Ζιπάρι εφημερεύει το φαρμακείο της Αναστασίας Παλατζίδου. Πάμε αμέσως τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα παγκυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από το COS TV. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.